Καταθέτοντας σεβασμό στο πρωτόκολλο και ευχαριστίες στους συνδιοργανωτές, κυρίες και κύριοι, οφείλω να πω ότι εγώ σήμερα δεν είναι με χαρά που βρίσκομαι εδώ. Δεν είναι με χαρά που βρίσκομαι στην Αθήνα για τα γένεια αυτά, αφού σηματοδοτούν ακόμη μια χρονιά ενός περίεργου πόνου για τη δική μου γενιά. Είμαι παιδί της εισβολής και της κατοχής. Μεγάλωσα σε παράδρομο του Σοδού Λίδρας, δίπλα ακριβώς από τα τουρκικά φυλάκια. Φίλησα στο Ελένιο Δημοτικό Σχολείο, στη Λευκοσία, μέσα στην αυλή του οποίου υπήρχε στρατώνας και εθνοφρουρή. Έτσι μεγάλωσα, με το δε ξεχνώ τους αγνοούμενους, τους πρόσφυγες, την ρουνφική, τα τσατήρια, τα συσίτια, τις ραδιοανακοινώσεις μεταξύ συγγενών ότι είμαι καλά, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, την νεκρή ζώνη, τις διαδηλώσεις, τα ποίηματα του Λιμπέρτη, του Μόντσι, του Μηχανικού. Μεγάλωσα με τις ιστορίες του αγώνα του 55 και του 59, τους αγώνες και τις θυσίες των ηρώων μας, τις ιστορίες της εισβολής, το Κυπριακό, με τις ιστορίες. Εικόνες όμως δικές μου δεν είχα. Και χωρίς εικόνα πιο δύσκολα τα γεγονότα αφομοιώνονται. Τι σημαίνει λοιπόν να κοιτάς μια φωτογραφία σήμερα που τραβήχτηκε πριν προλάβεις να δημιουργήσεις τις δικές σου θύμησες? Το γραφείο μας είναι τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο η καθημερινότητα κινείται μεταξύ της δημιουργίας, της επικοινωνίας, πολιτικής, διπλωματίας, ενημέρωσης, πληροφόρησης των μέσων, του τύπου, της τεχνολογίας. Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι που κουβαλά το Γραφείο Δίκτυο Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το βάρος της καταγραφής της ιστορίας, του τόπου μας. Και όχι μόνο για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και της συλλογικής μας μνήμης, αλλά και επειδή λειτουργεί ως μνήμα που δένει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον του τόπου και των ανθρώπων μας. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της διαφύλαξης και της καταγραφής, διαχείρισης και αναμετάδοσης κάθε πολιτιστικού, πολιτισμικού και ιστορικού στοιχείου είναι για μας πολύτιμο. Η φωτογραφία από όλα τα μέσα έκφρασης είναι το μόνο που ακινητοποιεί απόλυτα μια συγκεκριμένη στιγμή στον χρόνο. Είναι το μόνο μέσο έκφρασης που αναπαράγει επάπειρον κάτι που δεν συνέβη παρά μόνο μία φορά. Είναι το μόνο που μπορεί να συλλάβει απόλυτα ένα τόσο μικρό σε χρόνο τμήμα της πραγματικότητας, δημιουργώντας ένα μόνιμο ντοκουμέντο ιστορίας, όπλο σημαντικό στη φαρέτρα των φωτογράφων μας, αφού μπορούν, σαν μικροί θεοί πλέον, να σταματούν τον χρόνο. Αντιλαμβανόμενοι τη δύναμη της φωτογραφίας, τους δώσαμε φτερά και από την επιμέλεια του Χρήστο Αβραμίδη, του ταλαντούχου φωτογράφου μας, προχωρήσαμε στη δημιουργία της έκθεσης που βλέπετε εσείς σήμερα. Και μετά βέβαια από την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας των Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας. Κύριε Σιλούρη, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας δώσετε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, οι φωτογραφίες στέκονται ταυτόχρονα από μόνες τους. Λένε την αλήθεια με ψεγάδιαστο τρόπο, δίνοντας όμως το δικαίωμα στον κάθε ένα από εμάς να ερμηνεύσει αυτή την αλήθεια με τη δική του ψυχή και το δικό του μυαλό. Άλλωστε, πρόκειται για φωτογραφίες τεκμηρίωσης, για φωτογραφίες αρχιακές και ιστορικές. Λες και το ξέραν οι φωτογραφίες αυτές ότι τραβήχτηκαν για να θυμόμαστε οι υπόλοιποι. Κοιτάζοντάς τας ξανά και ξανά, η καθεμιά γεννά διαφορετικά συναισθήματα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος προσέγγισης τους εκτός από την ταπεινότητα και τη σεμνότητα. Μέσα από αυτή την έκθεση μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας και να μην τα επαναλάβουμε. Αναγκαζόμαστε να αναγνωρίσουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς ως ξεχωριστές οντότητες, φορείς μιας συγκεκριμένης ιστορικότητας και εθνικής ταυτότητας. Αναγκαζόμαστε να επαναφέρουμε τη συλλογική μας μνήμη, το ιστορικό και πολιτιστικό νήμα της οποίας είναι στερεά συνδεδεμένο με τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά μας ιδεώδη. Γι' αυτό και η παρουσίαση αυτή δεν μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού, εκτός από την Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα. Διότι η Κύπρος και η Ελλάδα συμπορεύονται με ισχυρούς εθνικούς και πολιτισμικούς δεσμούς, με κοινή εθνική συνείδηση, μοιράζοντας αξίες διαχρονικές. Μοιράζονται την αγάπη για την πατρίδα, το μόχθο, την εργατικότητα, τη δύναμη, την οικογένεια, τη θρησκεία. Από αυτές τις αξίες τρεφόμαστε όλοι και επιβιώνουμε και με αυτές πορευόμαστε και Ελλάδα και Κύπρος.